Μια επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας και του συνόλου της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε από τα Ανώγια Ρεθύμνου Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη. Καταλόγησε στην αξιωματική αντιπολίτευση ότι η έλλειψη ατζέντα στον πολιτικό διάλογο την οδήγησε στο να καταφέρεται εναντίον της κυβέρνησης σε ζητήματα ασφαλείας για τα οποία θα έπρεπε να επικρατεί σύμπνοια στο πολιτικό σύστημα. Όταν η ατζέντα χάνεται και τι στο οικονομικό πεδίο η κυβέρνηση τα έχει καταφέρει, έχουμε βγει από το μνημόνιο, προχωράμε, η οικονομία στην αρχή εξισορρόπησε, σήμερα ανακάμπτει. Η ελληνική κοινωνία που έχει πληγωθεί πολύ βαθιά και η χώρα σταθεροποιήθηκαν οι συνθήκες και σιγά σιγά αναρρώνουμε με σκληρές προσπάθειες. Σε αυτό το πεδίο λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την ατζέντα της. Επομένως στις δύσκολες στιγμές θα παίζει τα ζητήματα ασφάλειας που έτσι κι αλλιώς είναι μια διαρκής μάχη που δεν έχουν αρχή και τέλος. Η Όλγα Γεροβασίλη υπογράμμισε ότι διαχρονικά έχουν πληγεί τα σώματα ασφαλείας και δια αστυνομία και η πυροσβεστική από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ενώ τώρα αναρρώνουν, όπως αναφέρε χαρακτηριστικά, μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες αλλά με σκληρή προσπάθεια. Η ελληνική αστυνομία και το πυροσβεστικό σώμα που επλήγησαν δραματικά από τις πολιτικές των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα με πολύ σκληρή προσπάθεια τα δύο σώματα αναρρώνουν, θα έπρεπε να τα σέβονται, διότι τα δύο αυτά σώματα, οι εργαζόμενοι σε αυτά τα σώματα, με αυτοθυσία δίνουν την ζωή τους καθημερινά. Η Υπουργός πρότεινε στο πολιτικό προσωπικό της χώρας να εγκύψει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στα ζητήματα ασφαλείας και όχι να γίνεται εκμετάλλευση αυτής της ατζέντας, επειδή πια τα οικονομικά ζητήματα μετά την έξοδο από τα μνημόνια και την εξισορρόπηση της οικονομίας τώρα αρχίζει και να επιστρέφει η χώρα στην ανάπτυξη. Τα ζητήματα της ασφάλειας, τα ζητήματα της εθνικής ασφάλειας, τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής θα έπρεπε οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης να στέκονται με την απαραίτητη σοβαρότητα. Δεν είναι ζητήματα για εκμετάλλευση, για μικροπολιτική εκμετάλλευση. Δεν βοηθούν, δεν συνεισφέρουν. Εμείς θα κάνουμε αυτό το οποίο πιστεύουμε, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να ενισχύσουμε τα ζητήματα της ασφάλειας και το κάνουμε.